Με μελανά χρώματα περιέγραψαν σήμερα τα μέλη του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικού Νομού Μαγνησίας την κατάσταση στα σχολεία μία μόλις ημέρα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως κατήγγειλαν, οι μαθητές θα μπουν αύριο σε τάξεις που δεν έχουν συντηρηθεί, που θα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα θέρμανσης σε λίγο καιρό και που υπάρχουν σοβαρά κενά εκπαιδευτικών. Το ποσό για τις λειτουργικές δαπάνες έχει περικοπεί δραματικά. Πράγμα που σημαίνει. Με το ΙΝΕΜΗ και διαπιστώσαμε πως και οι φετινές εκπτώσεις, θερινές εκπτώσεις ήταν κάτω των αναμενόμενων. Ο τζίρος ήταν περιορισμένος και αυτό είναι ξεκάθαρο διότι η έλλειψη της ρευστότητας, η επισκεψιμότητα στα μαγαζιά, τα χρήματα που λείπουν από τους πολίτες. Ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είναι η μόνη απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης και τις απαιτήσεις της Τρόικας. Να συνεδριάσουν τα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, ομοσπονδίες, πρωτοβάθμια σωματεία και να αποφασιστεί η αγωνιστική απάντηση των εργαζομένων σε αποφάσεις της κυβέρνησης, εργοδοτών Ευρωπαϊκής Ένωσης με πανελλαδική, γενική, πανεργατική, πανδημοσιοπαλληλική απεργία. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του μέλους της γραμματείας του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών Απόστολου Ριζόπουλου στις προσπάθειες του Δήμου και άλλων φορέων για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών και τροφίμων που θα μοιραστούν σε άπορες οικογένειες καθώς και στις εθελοντικές πρωτοβουλίες γονέων, καθηγητών και μαθητών να βάψουν και να συντηρήσουν σχολικά κτίρια. Δεν πρόκειται απλά για μια ευαισθησία που αυτοί οι φορείς δείχνουν, αλλά πρόκειται για την υλοποίηση μιας πολιτικής που έχει σκοπό. Όχι να βοηθήσει απλά αυτούς τους ανθρώπους που πλήττονται από τη δική της πολιτική, από την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά έχει σκοπό να ενσωματώσει τους εργαζόμενους, να τους μετατρέψει σε ζητιάνους. Την ίδια ώρα πάντως, στο δεύτερο ΕΠΑΛ της Νέας Ιωνίας, καθώς και σε άλλα εκπαιδευτήρια της περιοχής, εκπαιδευτικοί με βούρτσες και πινέλα αναχείρας αναλάμβαναν εθελοντικά τη συντήρηση σχολικών αιθουσών και όχι μόνο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στο να διατηρούν το σχολείο σε μια αξιοπρεπή κατάσταση. Είναι τεράστιο, δεν υπάρχει πάντα άμεση ανταπόκριση από τις υπηρεσίες και δεν ξέρω αν είναι δυνατό στα επόμενα χρόνια αυτό να το πετύχουμε. Οπότε η δική μας συμβολή είναι μονόδρομος. Ο ένας εκπαιδευτικός προσφέρει κάθε στιγμή, είτε μέσα από την τάξη είτε έξω από την τάξη. Στην περίπτωσή μας πήρε τα εργαλεία του, πήρε τα μυστριά του, πήρε τα πινέλα του και ετοιμάζει τη βιβλιοθήκη, ετοιμάζει το διάδρομο, ετοιμάζει τις τουαλέτες, ετοιμάζει κάποιες αίθουσες για να έρθουν οι μαθητές μας αύριο και να βρουν το χώρο τους όπως θα πρέπει να είναι.